Αφού δεν είσαι υπέρ του συστήματος, δεν είσαι στήριγμα του συστήματος. Να είσαι υπέρ δεν φτάνει, δηλαδή δεν φτάνει να μην είσαι. Πρέπει κατά κάποιον... εναντίον ήμουν εγώ, δεν πρόκειται. Εσύ αλλά... εναντίον. Σύμφωνοι. Πρέπει να το στηρίζεις έστω και εμέσως. Δηλαδή, αν είσαι εναντίον και των δύο, έχεις διπλό βέβαιο θάνατο. Κοίτα να δεις, ας πούμε, οι χίπηδες, οι ναρκωμανείς, οι, ξέρω εγώ, οι αντιρατσιστές, οι φεμινίστριες, οι ομοφιλόφιλοι, οι δεν ξέρω τι. Υποτίθεται οι οικολόγοι ότι είναι εναντίον του συστήματος. Μάλλον. Δεν είναι. Διότι είναι ακίνδυνοι. Βεβαίως. Του στέλνει λοιπόν ως γραφικά συμπληρώματα. Είναι τα κερασάκια που μπαίνουν στις κούπες. Κερασάκια, να βλέπετε, έχουμε ελευθερία. Εδώ θέλει να καπνίζει ναρκωτικά, θέλει να είναι ομοφιλόφιλος, θέλει να είναι φεμινίστρια, θέλει να είναι το πρόβλημα, ναι. Εμείς αναρχικός, εντός εισαγωγικών βέβαια. Ναι. Τους αφήνουμε. Και έτσι δημιουργείται η ποικιλία των εδεσμάτων. Ας πούμε. Αλλά ο πραγματικά αντιτιθέμενος στο σύστημα. Ουσιαστικά, όχι αφήνοντας τα μαλλιά του μακριά ή περιφερόμενος, ναι, 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 δεν ξέρω πώς τα μαλλιά, ναι, και τα λοιπά, ή τραγουδώντας heavy metal ή rock, δεν ξέρω, ναι, τι, ναι. Ο πράγματι εναντίον, ουσιαστικά εναντίον του συστήματος, αυτός πρέπει να πεθάνει. Να πεθάνει δεν εννοώ φυσικός, είναι να πεθάνει για τη σιωπή. Θα κλειστούν όλες οι πόρτες, θα κλειστεί σε ένα τείχος, ανεπαισθήτως μέκλεισαν από τον κόσμο. Δεν θα το δεχτούμε.